Η Ελλάδα μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα αλλάζει. Εσύ έχεις να μας πεις παραδείγματα, γιατί εγώ από μεγαλοεπιχειρηματίες που κλείσαν σε μια νύχτα τις επιχειρήσεις τους, αφήσανε 500 άτομα χωρίς δουλειά και οι ίδιοι ζουν στο εξωτερικό πλουσιοπάροχα, δεν έχω να σου πω ο Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντόπουλος, ο Γεωργακόπουλος δανείζομαι, λογοδότησαν στη δικαιοσύνη και επέστρεψαν τα κλεμμένα. Προσέξτε. Μια γενική κουβέντα τους κάνουμε. Τους τα παίρνουν, δεν είναι γενική, είναι στο μυαλό το δικό σου. Εσύ έχεις ονόματα, αυτός, αυτός που νούμερα. Τα χάνει, εγώ έχω έσοδα. Έσοδα, έξοδα και από, από την τρέχουσα. Εγώ διάβασα ότι 410.000 άνθρωποι δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μέσα σε ένα μήνα. Φοροδιαφυγή. Και επειδή ασκείς, σταματή να μου γλυκιά και μη βγάζεις γλώσσα και μένα και δικαιώνεις όλους αυτούς που σε χτυπάνε αλήπητα και εγώ σε στηρίζω. Λοιπόν, να σου κάνω μια πρόταση. Όταν με το καλό ο Θέμης ολοκληρώσει την προεκλογική του εκστρατεία και τον αγώνα που δίνει, ένα βράδυ με τον κοινό μας φίλο να βρεθείτε και κλεισμένο των θυρών να σου εξηγήσει πώς πλέον η τρέχουσα φοροδιαφυγή πατάσεται ηλεκτρονικά. Μακάρι. Πέφτει κλάμα γοερό και ο ένας δεν το λέει στον άλλον γιατί δηλαδή, υπάρχει δήμα μου να και ρωτήσω η διπάνεια. Δηλαδή, μην αμφισβητείτε αυτό που σας λέω. Μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλου.